το βέτο των Πριτάνιων προσκρούει, κυρίες και κύριοι, το κλείσιμο της λίστας της κινητικότητας που πρέπει να παρουσιάσει η κυβέρνηση στην Τρόικα την ερχόμενη εβδομάδα. Οι Πριτάνιοι που συναντήθηκαν σήμερα με τον Υπουργό Παιδείας επιμένουν στην άρνησή τους, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να εξετάζει πλέον και εναλλακτικούς τρόπους για να λύσει το θέμα. Οι αλλαγές στο δημόσιο οδηγούν στα άκρα τη σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό σύνθημα ανατροπή, άρχισε ήδη να ξεδιπλώνει τη νέα στρατηγική του Σκουμουνδούρου με στόχο τις πρόωρες κάλπες. Crash test για την κυβέρνηση και οι απεργιακές κινητοποιήσεις της επόμενης εβδομάδας. Αναταραχή σε παιδεία, υγεία, ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ προκαλεί το σχέδιο διαθεσιμότητας κινητικότητας 12.500 δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί μπαράζ κινητοποιήσεων με λουκέτο σε όλο το δημόσιο, με το κομμάτι της παιδείας να οδηγείται σε πλήρες αδιέξοδο. Θέλουμε και πιστεύουμε ένα ευρύτερο μέτωπο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Το βασικό σύνθημα ή αυτοί ή εμείς προϋποθέτει όλοι μαζί. Με τα χρονοδιαγράμματα πάντως να τρέχουν ασφυκτικά και την Τρόικα να βρίσκεται καθοδόν, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με το αγκάθι των 1.500 διοικητικών υπαλλήλων των ΑΗ που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού των 12.500 έως τις 23 Σεπτεμβρίου και για τους οποίους οι Πριτάνες αρνούνται να δώσουν στοιχεία. Κατά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Παιδείας, δήλωσαν διατεθειμένοι να προχωρήσουν τελικά στην αξιολόγηση έως τη Δευτέρα, επισημένοντας ωστόσο ότι τα στοιχεία τους δεν θα περιλαμβάνουν πλεονάζον προσωπικό, αφού όπως υποστηρίζουν σε 100 φοιτητές στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 3,5 υπάλληλοι, τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική η αναλογία είναι 100 προς 10 έως 65. Ο αριθμός των 1.500 υποτιθέμενων πλεοναζών των διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήμια είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν έχει προκύψει από καμία αξιολόγηση. Επομένως είναι ένας αριθμός που είναι ανετιολόγητος και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Ήδη αρκετά από τα 36 ιδρύματα έχουν αποστείλει εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και αναμένω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ανταποκριθούν και τα υπόλοιπα. Πρέπει όλοι να συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια. Το μπλόκο των Πριτάνεων στην κινητικότητα συζητήθηκε εκτενώς και στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης υπό τον Πρωθυπουργό, όπου εγκρίθηκαν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για την κατάργηση των οργανικών θέσεων των υπεράριθμων υπαλλήλων στα υπόλοιπα Υπουργεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση για την επίλυση του προβλήματος είναι τρία: να γίνει η αξιολόγηση των πανεπιστημίων από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας βάσει των διεθνών μελετών, να καταργηθούν οι οργανικές θέσεις με κοινή υπουργική απόφαση ή να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση με μοριοδότηση για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους. Το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει μια προθεσμία την 15η Σεπτεμβρίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των δομών των διοικητικών υπηρεσιών. Όταν θα έρθει αυτή η προθεσμία θα μπορέσω να σας πω περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η ώρα της αξιολόγησης. Να απαιτήσει από την Τρόικα την αποσύνδεση της κινητικότητας από τις απολύσεις ζητά από την κυβέρνηση η Δημάρ, προειδοποιώντας την για δικαστικές περιπέτειες. Είναι φανερό ότι η κινητικότητα έτσι όπως γίνεται, στα τυφλά, μαζικά και ισοπεδωτικά, μόνο αναστάτωση και διάλυση θα φέρει στο δημόσιο. Θα οδηγήσει σε αθρώες και άδικες απολύσεις 8 μήνες μετά, εάν δεν καταπέσει εντωμεταξύ από τα δικαστήρια, όπως άλλωστε διαφαίνεται. Το χώρο των κινητοποιήσεων ενάντια στην κινητικότητα θα ανοίξουν οι καθηγητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων με πενθήμερη απεργία. Σε 48 ώρια απεργία, 18 και 19 του μήνα, θα κατέβουν οι δάσκαλοι και στις 16 με 17 οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο του συντονισμού των δράσεων όλων των κλάδων που πλήττονται από την κινητικότητα, η ΑΔΔΗ προκήρυξε 48 ώρια απεργία στις 18 με 19 Σεπτεμβρίου, ενώ για τη Δευτέρα εξήγηλε στάση εργασίας από τις 11.30 το πρωί και συγκέντρωση στα με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν και τα δημόσια νοσοκομεία λόγω της τριήμερης απεργίας των γιατρών του ΕΣΥ από τις 17 έως τις 19 του μήνα και τις 48 ώρες των εργαζομένων σε αυτά. Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Κούτρα, την Αντώνια Τζολέτο και τον Σταύρο Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο, να ξεκινήσουμε από εσένα. Έχει μια καυτή απεργιακή εβδομάδα μπροστά της η κυβέρνηση και έχει επιπλέον στα χέρια της ήδη και το πρώτο αγκάθι εν ώψη της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα που ξεκινά σε λίγες μέρες. Τι θα κάνει λοιπόν το Μέγαρο Μαξίμου, τι θα κάνει μάλλον το Υπουργείο Παιδείας στην περίπτωση που δεν καυθούν οι αντιρρήσεις των Πριτάνεων?
Κοίταξε, υπάρχει προβληματισμός, εκφράστηκε σήμερα και στο Μέγαρο Μαξίμου για το γεγονός ότι οι Πρετάνες δεν στέλνουν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση οι λίστες με τους 12.500 δημοσίους υπαλλήλους που θα μπουν, θα ενταχθούν σε καθεστώς κινητικότητας, θα είναι έτοιμες στις ημερομηνίες που προβλέπεται. Περιμένουν βεβαίως να λήξει η προθεσμία που έδωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, που είναι έως την Κυριακή το βράδυ ουσιαστικά, και στη συνέχεια θα περάσουν στα σενάρια που, τα σενάρια που έχουν ήδη επεξεργαστεί για να προκύψουν οι 1.500 διοικητικοί υπάλληλοι από το Υπουργείο Παιδείας. Ο προβληματισμός έγκυται σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θέλουν να ληφθεί ένα μέτρο το οποίο θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα, δηλαδή με τη μία να φύγουν 1.500 άνθρωποι από το Υπουργείο Παιδείας χωρίς καμία αξιολόγηση. Δηλαδή. Ακριβώς. Και δεύτερον, να υπάρχει, να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Να δούμε λοιπόν πώς θα το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή πιέζεται από την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε στον Σταύρο Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε μια σκληρή ομιλία απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και την Τρόικα ο Αλέξης Τσίπρας στο Λευκό Πύργο. Έτσι είναι, Σία, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ομιλία η οποία... Πρέπει να σας πω πως έγινε κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες, καθώς έβρεχε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μεταξύ άλλων στον πρώτο του σταθμό εδώ στην Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στους πυλώνες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τους Θεσσαλονικείς να εμπιστευτούν τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανατρέψουν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα της πόλης, όπως για παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ και άλλα βέβαια ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Να σας πω φυσικά πως αύριο ο κύριος Τσίπρας στις 10 το πρωί αναμένεται να πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα συναντηθεί με το Προεδρείο της Χελέξπο αλλά και τους εργαζόμενους, ενώ στις 11 η ώρα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως, ενώ αργότερα στις 12.30 αναμένεται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης τον κύριο Μπουτάρη και αργότερα με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τζιτζικώστα. Στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία στους παραγωγικούς φορείς της πόλης στο Βελίδιο και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, όπου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Να παρακολουθήσουμε εδώ ένα απόσπασμα από τα όσα είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε βέβαια καλά ότι δεν πρόκειται να φύγουν από μόνοι τους. Έχουν πολλά γραμμάτια ακόμα να ξεπληρώσουν και άλλες δεσμεύσεις και άλλες καταστροφές και άλλες απολύσεις και άλλα πολιτήρια να βάλουν στη χώρα μας. Όμως, τους το λέμε εδώ σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Το ξέρουμε ότι δεν θα φύγετε από μόνοι σας. Ο λαός θα σας ρίξει. Με τα όχι του, με την ανυπακοή του, με τους αγώνες του, με την αντίστασή του. Στεκόμαστε αποφασιστικά και αταλάντευτα δίπλα στον αγώνα των δασκάλων και των καθηγητών για την παιδεία, για το μέλλον των παιδιών μας, για το παρόν των σχολείων που υποβαθμίζονται, κλείνουν, κινδυνεύουν να ρημάξουν, χωρίς φύλακες, χωρίς διδακτικό προσωπικό. Αντώνια Τζολέτο από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινιάζει τη νέα στρατηγική της Κουμουνδούρου, στρατηγική με στόχο τις κάλπες και σύνθημα, όπως είδαμε, τη λέξη ανατροπή. Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για ανένδοτο αγώνα, το είπε σήμερα και ο κύριος Τσίπρας. Απαρέγκλητη στήριξη όλων των κινητοποιήσεων, μια πολιτική στήριξη, προκειμένου θα σου έλεγα να μπουν όλες οι κοινωνικές αντιδράσεις κάτω από μια ομπρέλα και αυτές, όπως λένε, να οδηγήσουν στην ανατροπή της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε τις επιτροπές ανατροπών που θα δημιουργηθούν στις γειτονιές. Στο ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν τέσσερα ζητήματα που προκύπτουν από την κινητικότητα και από το μέτωπο της παιδείας. Ότι η κυβέρνηση διαλύει τη δημόσια διοίκηση, καταργεί τις κοινωνικές υπηρεσίες, απαξιώνει, λένε, την υγεία και την παιδεία και τέταρτον, ότι έρχεται ένα κράχ στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά τα τέσσερα αύριο θα τα θέσει ο κύριος Τσίπρας και στους παραγωγικούς φορείς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη στρατηγική, θα δούμε κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα σε τρία επίπεδα, θα σου έλεγα. Στην κοινωνία με τις κινητοποιήσεις που αναφέραμε, στη Βουλή οπωσδήποτε, αλλά και στο δημόσιο διάλογο. Με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΑ να απαντούν, όπως λένε, σε όλες τις προκλήσεις από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Πάμε τώρα.